διαδικασία εμπλοκών από το Κυπριακό που φαίνεται ότι δεν βρίσκεται λύση. Μέχρι την κουβέντα, για να ξεκινήσουμε με αυτό κύριε Μαντά, μέχρι τη συζήτηση με τους εταίρους για την δεύτερη αξιολόγηση, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν 2, 3, 4, 5 ζητήματα που δυσκολεύουν το κλείσιμο. Παραμένει από την ελληνική πλευρά η πρόθεση να προχωρήσει. Δεν μου αρέσει η έκφραση πασιθυσία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη προτεραιότητα το κλείσιμο της αξιολόγησης ή εξαρτάται, διότι βλέπουμε ότι σκληρά είναι η γραμμή του ΔΝΤ το εργασιακό. Συνεπικουρούμενη, λέει η κυβέρνηση, και από μια αλλαγή θέση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Χτες είναι βραδινή. Ότι είναι ανοιχτό το θέμα το ενεργειακό, της ΔΕΗ δηλαδή. Ότι έχουμε ανοιχτό ένα κομμάτι και για τα δημοσιονομικά. Γενικώς δύσκολα πράγματα. Να θυμίσω ότι έχουμε περάσει και πιο δύσκολα. Καλά, ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πάντα κάτι καλό και κάποια ευνοϊκή εξέλιξη. Και επειδή το λέτε, αλλά τις σοβαρές του προγράμματος και τα λοιπά. Θα σας πω. Νομίζω ότι πρώτον, για να απαντήσω με σαφήνεια, παραμένει σαφής η πρόθεση, η διάθεση και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κλείσει δεύτερη αξιολόγηση. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε πράγματα που έχουν προχωρήσει και δεν τα λέμε, όπως παραδείγματος χάρη θα έλεγα το χτεσινοβραδινό κλείσιμο με τον τρόπο που έκλεισε ενός δύσκολου ζητήματος στο θέμα της παιδείας που αφορούσε τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Βρέθηκε λύση. Συνεπώς. Άλλαξε αυτή η ρύθμιση, φίλη. Γι' αυτό βρέθηκε. Δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι θα έτσι. Θα το συζητήσουμε, αν θέλετε, και πιο αναλυτικά. Δεν άλλαξε η ρύθμιση, φίλη. Γιατί δεν είναι έτσι. Όχι. Είναι η ρύθμιση, φίλη. Να το ρωτήσω. Δεν είναι έτσι. Βρέθηκε μία φόρμουλα. Αυτό πάντα. Διευρύνθηκε λοιπόν η επιτροπή που θα κρίνει τις απολύσεις. Αυτό έγινε. Ναι, αλλά θα τις κρίνει. Έτσι, ξαναθυμίζω. Θα τις κρίνει, αλλά δεν θα τις κρίνεται από μέσα. Ακούστε. Θα κρίνει το ευρύτερα. Ακούστε. Ξαναθυμίζω ότι αυτό ήταν θέμα που από την εποχή της κυρίας Γιαννάκου είχε τεθεί. Ναι. Έτσι, να το θυμίσω αυτό. Εντάξει. Άρα πάω λίγο παρακάτω. Και λέω το εξής. Ναι. Από αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε και τα οποία είναι όλα κρίσιμα και έχουν βαρύτητα, νομίζω ότι, αν θέλετε, το πιο κρίσιμο σε ουσιαστικό και συμβολικό επίπεδο είναι το θέμα των εργασιακών. Και το λέω αυτό με την εξής έννοια. Τι έχουμε εκεί, για να δούμε τι έχουμε εκεί. Καταρχήν έχουμε την διαμάχη, όπως θέλετε αλλιώς πείτε τη, για το θέμα των ομαδικών απολύσεων. Όμως εκεί έχουμε μια εκκρεμότητα την οποία νομίζω ότι καμία πλευρά δεν μπορεί να αγνοήσει. Έχουμε την εκκρεμότητα της επικείμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα της ΑΓΕΤ, που οπωσδήποτε θα έχει ένα ρόλο, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, έχουμε επί του ουσιαστικού πεδίου, θα έλεγα, και εδώ πραγματικά θέλω να ακούσω και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται. Βεβαίως, η στροφή του ΣΕΒ η χθεσινοβραδινή και αναφορικά με την αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων, αλλά δείχνει και με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που εκεί φαινότανε, τουλάχιστον εκεί φαινόταν ότι υπήρχε μία σύγκληση σε τι πράγμα, στο οι κλαδικές διαπραγματεύσεις στο θέμα της επικαταστημότητας, δηλαδή, να υπερισχύουν των επιχειρησιακών που ξέρουμε σε τι συνθήκες γίνονται σε αυτή την εποχή. Φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει μια στροφή. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μαντά? Ότι έχουν ταυτιστεί με τις σκληρές θέσεις Δουνουτού? Γιατί άλλαξε η στάση? Ότι υπάρχει υπόγεια συνεννόηση? Τι συμβαίνει? Επειδή τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και αυτά τα ζητήματα, εγώ δεν θέλω να είμαι βιαστικός, αλλά ωστόσο η ανακοίνωση του ΣΕΒ είναι σαφής. Αυτό δείχνει ή ότι μέσα από αυτή την σκληρή στάση, θα έλεγα, κάτι άλλο επιχειρεί να διεκδικήσει ο ΣΕΒ στο εσωτερικό. Μία εκδοχή είναι αυτή. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι πια έχει μπει στην πλευρά της πολύ σκληρής γραμμής, η οποία στις συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας, ακόμη και για τα μέτρα του ΣΕΒ, πραγματικά απορώ τι ακριβώς εκφράζει. Δηλαδή, σήμερα είναι δυνατόν να συζητάμε
μια φιλελεύθερη θέση, θα έλεγα. Να κάθονται τα δύο μέρη και να συμφωνούν όπως γινότανε και να συγκλίνουν πάντα στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ή επίσης να συζητάμε ότι το κρίσιμο πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η αύξηση του ορίου των απολύσεων, και δεν είναι, για παράδειγμα, το να ξεκαθαρίσει αυτό που λέμε, ένας καθαρός διάδρομος με τη ρύθμιση του χρέους για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις. Τώρα το πήγατε όμως, γιατί εγώ βλέπω εδώ να υπάρχει μια μετατόπιση. Δηλαδή, ενώ στην προηγούμενη φάση όλα αυτά ήταν ένα πακέτο. Πακέτο. Και η δεύτερη αξιολόγηση και η ρύθμιση του χρέους. Τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουν να είναι. Και η ιστορία μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Λέω ότι χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, η άλλη πλευρά μας είπε ότι συνδέεται ταυτόχρονα και με την ιστορία των πλεονασμάτων και ότι εγώ δεν μπορώ τώρα να το δω, διότι αυτό πάει και δεν είναι με το χρέος και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, πάει παρακάτω. Εγώ θα διακινδυνεύσω. Αλλά δεν συνεχίζεται η κουβέντα για τα εργασιακά, ναι, για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, για. Θα διακινδυνεύσω μία, αν θέλετε, όχι πρόβλεψη, αλλά μια ματιά σε αυτά τα πράγματα, μια εκτίμηση, μια πολιτική εκτίμηση. Για την εμπειρία που έχουμε ζήσει στη διαπραγμάτευση, με βάση την εμπειρία που έχουμε ζήσει στη διαπραγμάτευση, θα έλεγα ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό αυτά είναι αναμενόμενα. Δηλαδή το brand fair θα συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως, κοιτάξτε, δεν υπάρχει, και το λέω με πλήρη συνέστηση και της διεθνούς κατάστασης που εξελίσσεται, μάλλον σε σκοτεινή τροχιά. Μάλλον δύσκολα, ναι. Δεν υπάρχει άλλο χρονικό σημείο όπου να μπορέσουμε πράγματι να πετύχουμε με ένα συμβιβασμό, γιατί συμβιβασμός θα είναι, ναι, με θετικό πρόσημο. Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη. Να δούμε και τη δική σας άποψη της διαπραγμάτευσης. Αν καλά πορεύεται η κυβέρνηση, καλά κάνει η κυβέρνηση. Και στο πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, στο θέμα αυτό των απολύσεων. Ναι, ναι. Με ποια γραμμή είσαστε εσείς συγκεκριμένα? Θα σας πω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι δεν έχω καμία ανησυχία για το πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση. Γιατί? Ξέρουμε δύο πράγματα.